αυτά τα πολύ ωραία κάλαντα που σε πολύ λίγο θα μάθουμε την προέλευσή τους, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Πες το και έτσι», φίλες και φίλοι. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής, είπαμε ότι θα σας τα πούμε όπως σας τα είπαμε και τις παραμονές των Χριστουγέννων. Σας τα ψάλουμε, κρατούμε το έθιμο και έχουμε μια πολύ ωραία συντροφιά εδώ στο στούντιο μαζί μας. Συστηθούμε, να σας τους συστήσουμε και να τους καλησπερίσουμε. Έχουμε κοντά μας, να ξεκινήσω από τις κυρίες, την Κική Αργυρίου και την Έλενα Σαλούστρου στο Νταουλάκι. Στο τραγούδι μας βοηθάει η κυρία Αργυρίου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Και στο Λαούτο και τη Λύρα έχουμε δύο αδέλφια, το Θάνο και το Γρηγόρη Γιακουμάκη. Καλησπέρα παιδιά και σε εσάς, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Και δεν γίνεται να μην καλησπερίσω όμως και έναν αγαπημένο μου και δάσκαλό μου πρώην, τον κύριο Γιακουμάκη, τον Ανδρέα, που μας κοιτάει απ' έξω. Καθηγητής μουσικής είναι στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, πρωτοψάλτης στον Άγιο Τίτο. Και να ευχηθούμε και σε εσάς, κύριε Γιακουμάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να πούμε στους φίλους που μας ακούν τα κάλαντα που μας είπατε, από πού έρχονται, από πού μας έρχονται. Αυτά είναι κάλαντα το Δεκανήσου. Κατά κύριο λόγο λέγονται στην Κάλυμνο. Αν παρατηρήσετε, η ευχή είναι προσαρμοσμένη στις συνήθειες του νησιού. Όσοι και έχετε, λέει, στα ξένα, να δεχτείτε με καλό. Είναι ο καημός βέβαια των νησιωτών, των ναυτικών, που συνήθως έχουν όλο και κάποιον στις θάλασσες αυτούς τους καιρούς. Και με αυτό μπαίνουμε έτσι πολύ ωραία στην κουβέντα μας για τα κάλαντα, ότι πραγματικά ανάλογα με τον τόπο από τον οποίο προέρχονται, βλέπουμε ότι έχουν εναρμονιστεί και τα λόγια τα οποία αποτελούνται. Από ποιες άλλες περιοχές θα ακούσουμε στη συνέχεια, σιγά σιγά βέβαια? Θα μείνουμε στον νησιωτικό χώρο. Ωραία. Και θα πάμε στη Σάμου στα επόμενα. Θα τα ακούσετε, ας σας καλησπερίσουμε, λέει, και έπειτα ας αρχίσουμε. Και μετά έχουμε από Μικρά Ασία και σαφώς του νησιού μας, κριτικά καλά. Είπαμε να τα αφήσουμε στο τέλος, να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας με τα κάλαντα από το νησί μας, και θα είναι και παλιά κάλαντα. Ακριβώς. Πιθανώς να μην είναι αυτά που έχει συνηθίσει ο κόσμος στο αυτί του. Παρόλα αυτά, θεωρούμε χρέος μας να μπουν και αυτά τα ακούσματα στους ανθρώπους. Εμείς ήμασταν τυχεροί και τα ακούσαμε μικροί. Γιατί όχι και οι συντοπίτες μας εδώ. Ακριβώς, και είναι ωραίο γιατί συνήθως αυτές τις μέρες τώρα έχουμε μάθει τα κάλαντα, αυτές οι γνώριμες μελωδίες που έχουμε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια. Έχουμε λιγότερο, έχουμε όμως τα κάλαντα και αυτούς τους στίχους πάντα μέσα στο πνεύμα μας, έτσι, και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας ακούγονται πολλά και διαφορετικά βέβαια, όπως είπαμε, ανάλογα με τα βιώματα του κάθε τόπου. Να ακούσουμε όμως και τους άλλους φίλους εδώ που έχουμε. Βλέπω μου χαμογελάει εδώ η Έλενα, η Σαλούστρου. Να πούμε καταρχήν γιατί με τον Νταουλάκι, έτσι, η ενασχόληση. Να πούμε κάποια πράγματα και για τα όργανα τα οποία παίζετε και με τα οποία ασχολείστε. Ναι, σε ακούμε. Ξεκίνησα και εγώ από πολύ μικρή. Ξεκίνησα με τύμπανα ευρωπαϊκά, αλλά τώρα κατέληξα στα παραδοσιακά κρουστά. Το Νταουλάκι είναι ένα όργανο που αγαπώ. Τουμπελέκια, πεντίδια, όλα αυτά τα παραδοσιακά. Θεωρούμε ότι ταιριάζουν σε οτιδήποτε παίζουμε, ειδικά που προέρχεται από την παράδοση. Δάσκαλος ο κύριος Γιακουμάκης. Ναι, βέβαια, έχω μαθητεύσει στα κρουστά, στο δάσκαλο. Τα κρουστά πώς εντυπωσίασαν για να ασχοληθείς με αυτά? Επειδή ήταν πάρα πολύ μικρή, τώρα είμαι λίγο μεγαλύτερη, από 13 χρονών, ο θόρυβος. Ο θόρυβος. Ναι, ναι. Είναι θορυβόδι, ναι, ναι. Καλύπτουν ίσως και κάποια άλλα όργανα. Πολλές συχνότητες.
Και είναι πόσα χρόνια τώρα, είναι και σε ερασιτεχνικό επίπεδο ασχολείσαι, σε χοροδίες. Και χοροδίες και μικρές ορχήστρες που φτιάχνουμε και παίζουμε, μουσική, σε μαγαζιά, συναυλίες, φεστιβάλ. Ωραία, η μουσική είναι ωραία. Είναι ρυθμός και όταν σχετίζεται και με την παράδοση είναι ακόμα καλύτερα. Ακριβώς. Να πάμε όμως και στον Γρηγόρη. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εσύ μας παίζεις τη λύρα. Ένα κατεξοχήν παραδοσιακό όργανο της Κρήτης. Για πες μας τη δική σου την ιστορία σε σχέση με τη λύρα. Εντάξει, και εγώ ξεκίνησα μικρός, η αλήθεια είναι, να ασχολούμαι. Κυρίως λόγω του πατέρα μου, ο οποίος παίζει και εκείνος λύρα. Μου έδειξε τα πρώτα πατήματα, έπειτα ασχολήθηκα. Μου άρεσε πολύ, ασχολήθηκα. Έχουμε και τα γονίδια, βλέπετε, γιατί... Είναι οικογενειακή. Και ο προπάπους ήταν. Α, και ο προπάπους. Οπότε, ναι. Από γενιά σε γενιά περνάει η μουσική. Ίσως όταν έχεις ακούσματα και στο σπίτι δεν μπορείς να ξεφύγεις, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Δηλαδή ακόμα... υποσυνείδητα, συναίσθητα. Έστω και λίγο να το γρατζουνάς. Κυλάει, δηλαδή... νομίζω, βλέπεις. Έτσι. Και θέλω να μου πείτε την άποψή σας, γιατί βλέπουμε εδώ στην Κρήτη πάρα πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται είτε με τους παραδοσιακούς χορούς, είτε με παραδοσιακά όργανα, ή είναι σε χοροδίες με παραδοσιακές, εντάξει, και όχι μόνο. Δηλαδή πάρα πολλοί νέος κόσμος ασχολείται με αυτά. Δηλαδή, επειδή συνηθίζουμε να λέμε, οι νέοι που ασχολούμαστε με το κινητό, με το ένα, το άλλο, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και πάρα πολλά παιδιά που αφιερώνουν έτσι λίγο είναι ούτως ή άλλως ο χρόνος που έχουν με τις υποχρεώσεις, αλλά αφιερώνουν και λίγο χρόνο στην παράδοση, σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι έτσι? Κατά δική μου γνώμη είναι αλήθεια αυτό. Βλέπουμε τελευταία ειδικά όλο και περισσότεροι να ασχολούνται με παράδοση, με μουσική, όπως είπατε, τραγούδια, χορούς. Ελπίζουμε να συνεχίσει αυτό, αλλά κυρίως ελπίζουμε να συνεχίσει τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, ένα θέμα είναι αυτό, βέβαια. Ναι, είναι ένα θέμα κατά πόσο στηρίζουμε την παράδοση και νομίζω αυτό είναι το κυριότερο. Από την άποψη ότι μπαίνουν και ρυθμοί που υποτίθεται είναι παραδοσιακοί, αλλά λίγη σχέση έχουν. Ναι, πιστεύω λόγω... και ίσως του ίντερνετ, του διαδικτύου γενικά, των ακουσμάτων που υπάρχουν σε όλους μας πλέον, επηρεαζόμαστε καλώς ή κακώς από άλλα είδη μουσικής, οπότε εντάξει, χρειάζεται λίγο να φιλτράρουμε. Είναι όμως μια πρόκληση να παίξεις με τη λύρα ένα ρυθμό που είναι διαφορετικός? Νομίζω ναι, είναι μια πρόκληση, αλλά να γίνεται πάντα με σεβασμό στο όργανο και στην παράδοση που έχει. Ωραία. Και να περάσουμε στην Κική, την Αργυρίου. Καλησπέρα και καλησπέρα σε σένα, Κική. Χρόνια πολλά. Εσύ μας συντροφεύεις τραγουδιστικά στην απόψινή παρέα. Πες μας πώς ξεκίνησες, γιατί σου άρεσε. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία με την ευρωπαϊκή μουσική. Έχω τελειώσει κλασική κιθάρα, αλλά μετά... γνώρισα τη βυζαντινή μουσική και όλα τα άλλα τελειώσαν. Ήτανε το... ναι, ήταν ο έρωτάς μου ο μεγάλος. Βυζαντινή μουσική λοιπόν, υπηρετώ τη χοροδία του Αγίου Τίτου στην παραδοσιακή, στην μικρασιάτικη, στο βυζαντινό χορό του Αγίου Τίτου. Ασχολούμαι με το θέατρο. Πολύ ωραία. Και η μουσική είναι η ζωή μου αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να τραγουδάμε έστω και αν δεν το κάνουμε μπροστά σε κόσμο. Είχαμε τις προάλλες τον κύριο Ιδωμενέος, τον διευθυντή της, ναι, της παιδικής και νεανικής ορχήστρας του Δήμου. Είπε λοιπόν ότι θα πρέπει να δεν τραγουδάμε πια ως άνθρωποι. Δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε να εκφραστούμε είτε σε μια παρέα είτε δημόσια, άσχετα με το πώς ακούμε τη φωνή μας, γιατί σύμφωνα με αυτόν δεν υπάρχουν φάλτσοι. Είναι πολύ σπάνιο το φάλτσο στη φωνή. Απλά εμείς έχουμε έτσι μια συστολή. Ναι.
Και όλοι μπορούμε με μια σωστή εκπαίδευση να τραγουδήσουμε. Ναι, άλλος για τον εαυτό του, άλλος για την παρέα του και άλλος λίγο πιο πέρα. Σωστά, αν πάρουμε και κάποιες σωστές κατευθύνσεις έτσι και μια διδασκαλία. Νομίζω ότι στο Ηράκλειο δεν πάσχουμε από σχολές, αυτό που λέγαμε πριν, και όσον αφορά και στις χοροδίες. Και στις χοροδίες, ναι, ναι, αρκετές, σε όλα τα είδη και σε συλλόγους γίνονται ωραίες δουλειές και στις εκκλησίες, είδατε όλοι έχουν. Ναι, ναι, παντού υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να εκφράζεται και μέσα από το τραγούδι. Μας, ναι. Και μα η μουσική είναι, δεν ξέρω, μια παγκόσμια γλώσσα, είναι ούτως ή άλλως. Υπάρχει ο των χρόνων. Ωραία. Θάνο, σε αφήσαμε τελευταίο εδώ στην παρέα, έτσι όπως άρχισες και πρώτος βέβαια. Πες μας λίγο, εσύ παίζεις λαούτο. Προσπαθώ. Προσπαθώ να το πω. Μόνο λαούτο? Κατά κύριο λόγο, ναι. Παρόλο που και εγώ ξεκίνησα από τελείως άλλα μονοπάτια, ξεκίνησα με βιολοντσέλο. Α, πολύ πιο τελείως άλλα μονοπάτια, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, κατάφερα και μπήκα κι εγώ στο αυλάκι. Η απόσταση αυτή πώς καλύφθηκε, δηλαδή από το βιολοντσέλο στο λαούτο? Καλύφθηκε με πολύ φανατικά ακούσματα που είχα μικρός. Όταν λέω φανατικά, εννοώ έξω από τη μόδα της εποχής μου τότε. Παρ' όλα αυτά. Η τάση που είχες για το βιολοντσέλο πώς δημιουργήθηκε? Η τάση που είχα για το βιολοντσέλο δημιουργήθηκε όταν σαν παιδί και εγώ έτσι θαμπωνόμουν από τα ξεχωριστά και τα εντυπωσιακά πράγματα. Άκουσα το βιολοντσέλο έχοντας ένα μουσικό στο σπίτι. Άκουσα το όργανο αυτό, μαγεύτηκα, το ακολούθησα. Θα μπορούσα τώρα να είχα μείνει σε αυτό, δυστυχώς έχασα το δάσκαλο. Ολοκληρώθηκαν οι σπουδές δηλαδή στο βιολοντσέλο? Σχεδόν, σχεδόν. Προχώρησαν πάρα πολύ. Ο δάσκαλός μου τότε, καλή του ώρα από την Ουκρανία, έπρεπε να γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Τι να κάνω, έπιασα το λαούτο, με εγωίτευσε και αυτό το ίδιο, με μάγεψε και αυτό. Και ειδού σήμερα τα αποτελέσματα. Μια χαρά είναι τα αποτελέσματα και θα παίρνουμε την ευκαιρία αυτή να πούμε ένα ακόμη. Θα μας πείτε ποιο θα ακούσουμε? Κάλαντα θα ακούσουμε. Έχουμε φίλες και φίλοι τους καλαντιστές μας σήμερα εδώ. Με χαρά, νέα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, που ασχολούνται με την παράδοση, για να μας τα ψάλουν και να σας τα ψάλουν. Λοιπόν, τι θα μας πείτε παιδιά τώρα? Έπειτα θα περάσουμε μετά τα κάλαντα που ακούσατε, θα περάσουμε στη Σάμο, πάλι νησιωτικά κάλαντα, ναι. Ας σας καλησπερίσουμε λοιπόν και έπειτα ας αρχίσουμε. Πρώτα το καλησπέρα. Ωραία, για να τα ακούσουμε. Thank you.
Επιστρέψαμε και πάλι φίλες και φίλοι, με Κάλαντα θα ολοκληρώσουμε αυτήν την εκπομπή μας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο στην εκπομπή μας «Πες το και έτσι». Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή όμως και για τη φετινή χρονιά. Και τι καλύτερο από το να κλείσουμε με, εκτός από τις ευχές βέβαια τις καθιερωμένες, και με την παράδοσή μας, με παραδοσιακά όργανα, με τα Κάλαντα, και από τον τόπο μας, στην Κρήτη είμαστε, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, αλλά και από άλλες όμορφες περιοχές της χώρας μας, γιατί όλη η Ελλάδα είναι ένας τόπος ευλογημένος. Έχουμε παρέα, να υπενθυμίσουμε τη συντροφιά μας εδώ, τους καλαντιστές μας, τον Θάνο και τον Γρηγόρη Γιακουμάκη στο Λαούτο και τη Λύρα, την Έλενα Σαλούστρου στο Νταουλάκι και την Κική Αργυρίου που μας συνοδεύει με την όμορφη φωνή. Και με ποια κάλαντα περάσαμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής, παιδιά? Έχουμε πάει τώρα ακριβώς απέναντι από τη Σάμο και είμαστε στο Τσεσμέ. Μόλις ακούσατε δηλαδή κάλαντα Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Περάσαμε στη Μικρασία. Θα μπορούσαμε, τα τραγουδήσατε πολύ ωραία, θα μπορούσαμε όμως να πούμε έτσι και τα λόγια, έστω δύο-τρεις στροφές, θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τα λόγια, γιατί νομίζω έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον για το περιεχόμενό τους. Ακούγεται καλύτερα. Ναι. Σε ακούμε, Κική. Λοιπόν, αρχή μηνιά κερά και αρχή χρονιά και αρχή καλός μας χρόνος. Και εκεί που βγήκε κερά μου ο Χριστός, τριό χρονό παιδάκι, με όλο τον κόσμο κερά μου γύρισε σαν το καλογεράκι. Και εκεί που περιπάτησε, χρυσή μιλίτσα βγήκε και μες στα φύλλα κερά μου της μιλιάς, δυο μήλα χρυσομήλα. Όποιος τα πάρει κερά μου, χρύσωσε ο ήλιος της ημέρας, το φεγγαράκι κερά μου της νυχτός που βγαίνει την εσπέρα. Σ' αυτά τα σπίτια κερά μου τα ψηλά, τα μαρμαροχτισμένα, που είναι οι πέτρες κερά μου μάλαμα, το χώμανε ασήμι και μες στη μέση κερά μου του σπιτιού κοιμάται Άγιος Βασίλης. Ξύπνα αφέντη, αφέντη της αφεντιάς, και μην πολύ κοιμάσαι, γιατί ο ύπνος κερά μου ο πολύς μαραίνει και χαλάσε. Σ' αυτά τα σπίτια κερά μου που ήρθαμε, τα ράφια είναι ξυλένια. Του χρόνου σαν ξανάρθωμε, να είναι μαλαματένια. Για σφάξετε κερά τον πετινό, σφάξετε και την κότα. Και εδώ μας κερά τον κόπο μας, να πάμε σ' άλλη πόρτα.
Ναι, κερά μου, κερά μου, ακούς πως στην αφέντησα, στην οικοδέσποινα του σπιτιού. Ναι, ναι. Και με ωραίες έτσι ευχές και με τον ύπνο, εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ότι ο Πολύς μεταξύ των άλλων, δηλαδή, έτσι με τον ύπνο αυτό που ανέφερε. Είδατε όμως στο θέατρο πως φαίνονται. Όλα από όλα παίρνουμε κάτι, έτσι, μάθε τέχνη, μάθε τέχνη η σύνδεση. Και εδώ βλέπουμε έτσι την παράδοση. Υπάρχει βέβαια ένα πλαίσιο που λένε οι καλαντιστές λένε τα καλά λόγια έτσι στον νοικοκύρη, στην νοικοκυρά και ζητάνε βέβαια και κάτι. Mm. Στα παλιά χρόνια ήταν συνήθως σε είδος, έτσι δεν είναι? Ναι, στη Μικρά Ασία, τώρα που είναι αυτό το συγκεκριμένο, συνηθίζανε τα καρύδια, τα φρούτα, αμύγδαλα, περισσότερο ξηρούς καρπούς, αυτά έτσι. Με ναι. Τους ξηρούς καρπούς στην περιοχή. Και τα φινίκια που κάναμε εμείς, ένα είδος μελομακάρονο που είναι το οποίο εμείς βάζουμε τη γέμιση μέσα. Εμείς λέω γιατί... Θα σε ρωτούσα τώρα, η καταγωγή σου είναι... Είναι 100% μικρασιάτισα. Μικρασιάτισα. Ναι, ναι. Οι παραδόσεις ήταν και νοικοκυρές βέβαια πολύ και με την κουζίνα οι σχέσεις ναι, ήταν... Το μικρασιάτικο. Έτσι, άριστες. Και εδώ βέβαια δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή... Οι άνθρωποι φιλεύανε τα ναι. παιδιά, ναι. αυτούς που ερχόταν στα παλιότερα χρόνια, ό,τι είχαν έτσι στο σπίτι, τα καλούδια τέλος πάντων εκείνης της εποχής. Και αργότερα περάσαμε λίγο στα χρήματα που βγαίνουν τα παιδιά. Σήμερα πάλι βέβαια... Ξαναγυρνάμε στα παλιά. Τώρα γυρνάμε πάλι. Μήπως τρέπει... Και από το δύο. Και σοκολάτες και καλούδια και λεφτά. Και λεφτά. Προσπαθείς να συμπληρώσεις έτσι. Τώρα μάλλον δεν είναι, είναι επίσης ευπρόσδεκτα και τα κεράσματα και τα φαγόσιμα και όλα αυτά. Τα φαγόσιμα. Mm. Βλέπουμε κάποιο ότι γίνονται κύκλοι τελικά έτσι, στη ζωή μας και έχουμε έρθει και σε... Δεν ξέρω, είδατε εσείς φέτος να λένε τα κάλαντα, είδατε... Είναι μια παράδοση που κρατάει βέβαια το έθιμο με τα κάλαντα. Ίσως επειδή η καιρή είναι λίγο έτσι δύσκολη, αλλά πρέπει πάλι να βγήκαν τα... Μπα, το κυνηγάνε τα παιδάκια, όλα. Και τα πιο μεγάλα. Και του λυκείου είδαμε εμείς. Εγώ πάντως αν ήμουν παιδί, θα ήθελα η πληρωμή μου να είναι ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Δεν θα με ένοιαζε δηλαδή ούτε τα χρήματα, ούτε σοκολάτες, ούτε τίποτα. Απλά παρατηρώ ότι ο κόσμος δεν έχει πλέον χαμόγελο. Θα προτιμούσα λοιπόν αν ήμουν παιδί... Όταν έλεγα να τα πούμε, να μου απαντούν με χαμόγελο και ας μην μου δίνουν τίποτα. Είναι αλήθεια τώρα αυτό ότι έχουμε δυσκολέψει πάρα πολύ ως άνθρωποι. Οι καταστάσεις έτσι μας έχουν βάλει σε μια άλλη διάθεση που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Οι γιορτές ούτως ή άλλως για τα παιδιά είναι περισσότερο. Αλλά και εμείς μπαίνουμε στο κλίμα θέλοντας και εμείς. Αλλά αυτό που λες τώρα, οι δύσκολες εποχές μας έχουν... Μας έχουν κάνει σκυθροπούς και απότομους. Και απότομους. Μικρή λέγατε κάλαντα, μιας και τα κάλαντα τα λέτε τώρα. Και δημόσια, μικρή, τι γινότανε? Λέγαμε. Εγώ πάντως πήγαινα. Νομίζω ότι ήταν ένα πρώτο ερέθισμα για τη μουσική, για το τραγούδι. Στη γειτονιά, σε συγγενείς. Στη γειτονιά, στην κοντινή γειτονιά, ναι. Και συγγενείς εννοείται. Με το αυτοκίνητο μετά. Πρώτα στα κοντινά σπίτια και μετά ο μπαμπάς στους θείους. Α, ήταν εκστρατεία, ήταν μελετημένο το. Ήταν συνεργασία οικογενειακή. Συνεργείο. Ήταν επικερδές το ταξίδι αυτό. Εκείνη την εποχή δεν θα έλεγα τόσο. Αλλά όπως είπε και ο Θάνος, προτιμούσαμε να υπάρχει έτσι μια ευχαρίστηση. Να χαίρονται, να μας πούνε ναι, πέστε τα. Παρά το κέρδος που ήταν να βγει από όλο αυτό. Γιατί όταν είσαι τόσο μικρούλης, ας πούμε, και χτυπήσεις μια πόρτα και σου πούνε όχι, ευχαριστώ πολύ και κλείσει πόρτα, αυτό σε απογοητεύει. Το θεωρείς πολύ μεγάλο τότε. Ναι, πολύ στενάχωρο. Ναι, είναι άσχημο η αλήθεια είναι. Μας τάπανε και σου κλείσουν την πόρτα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια, έτσι, ειδικά στα μικρά παιδιά, η καλή χέρα βέβαια, το φιλοδόρημα, αυτές τις μέρες, τα καλοχερίδια, έτσι μαζί με αυτά που παίρνουμε από την οικογένεια. Να ακούσουμε πάλι κάλαντα
Προχωρώντας έτσι σιγά σιγά, έχουμε ένα τέταρτο περίπου στη διάθεσή μας. Έχουμε αφήσει τα κριτικά κάλαντα που θα πούμε γι' αυτά δύο λόγια παραπάνω, έτσι. Αλλά να ακούσουμε και μαζί και οι φίλοι που μας ακούν κάλαντα και από ένα άλλο μέρος. Αρχίσαμε, είπαμε, από την... από τα Δωδεκάνησα. Από τα Δωδεκάνησα, πήγαμε στη Σάμμο, περάσαμε απέναντι στο Τζεσμέ. Θα μείνουμε στη Μικρά Ασία τώρα, πάμε στα Λάτσατα, λίγο πιο μέσα. Και θα ακούσετε κάλαντα αλατσάτων. Αλάτσατα λοιπόν. Ένα ωραίο ταξίδι, φίλες και φίλοι, με μνήμες, με μουσικές που ταξιδεύουν. Ας τα ακούσουμε. Λάτσατα λοιπόν, αυτή τη φορά το ταξίδι μας συνεχίστηκε εκεί. Το ύφος πάλι είναι, διατηρείται το ίδιο με τις ευχές, και εκεί θα ήθελες να μας πεις δύο στροφές.
Άγιος Βασίλης έρχεται, άρχοντες το παντέχετε, από την Κεσαρία, σεις αρχόντισα κυρία. Βασίλη, πόθεν έρχεσαι και δε μας καταδέχεσαι, και πόθεν κατεβαίνεις και βαστάς ρόδα και ρένεις. Μαγό σας καταδέχομαι και από τη μάνα μου έρχομαι και στο σχολείο μου πάω. Δε μου λέτε τι να κάμω. Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε τον πόνο σου να πεις, κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλοκαρδίσεις. Και να μας καλοκαρδίσεις. Ναι. Από τις, έτσι, και από τις δικές τους τις μνήμες, κάλαντα βέβαια που μας έρχονται από πολύ παλιά, έτσι. Ναι. Ούτως ή άλλως και τα κάλαντα χάνονται στα βάθη των αιώνων ως παράδοση, με τον όποιο τρόπο λεγότανε και τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνταν. Και επειδή σε λίγο θα κλείσουμε με τα κριτικά κάλαντα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να πούμε για αυτά, πριν τα ακούσουμε. Δεν θα ακούσουμε κάποια συνηθισμένα κριτικά κάλαντα. Ακριβώς. Θα ακούσουμε κάποια παλιά μεν, αλλά ιδιαίτερα κάλαντα της Κρήτης. Ο τρόπος και τα λόγια που θα ακούσετε είναι όπως τα κατέγραψε ο Παύλος Βλαστός στο αρχείο του που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης που είναι στα Χανιά. Είναι, λέει, κάλαντα, λέει, της αρχιχρονιάς παλαιά. Έτσι ακριβώς τα γράφει στη συλλογή του και μάλιστα γράφει μία υποσημείωση όπως λέει εψάλλοντο υπό των ορεινών Κρητών, επειδή χρησιμοποιεί καθαρεύουσα ο Βλαστός. Ναι. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο εμείς θα σας τα αποδώσουμε. Στους ορεσίδιους κριτικούς είχε χωρίς βρεθεί. Να αναιρούμε βέβαια ότι η παράδοση μας έχει συνηθίσει στα κάλαντα αυτά όλα που ακούγονται στα ραδιόφωνα που ηχογράφησε ο Μουντάκης κλπ. Δεν αναιρούνται όλα αυτά εννοείται. Απλώς κάνουμε μια νέα πρόταση θα λέγαμε. Πέρσι τέτοιες μέρες είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Ανδρέα το Γιακουμάκη για τα κάλαντα, τα κριτικά κάλαντα του. Μας είναι, το κάπου το ξέρετε. δάσκαλος και όχι μόνο για κάποιες τις παρέες. Και είναι μελετητής, το λέω αυτό για να πω δύο κουβέντες έτσι και εγώ, μελετητής των μουσικών χειρογράφων του Βλαστού, όπως είπε ο Θάνος, και για τους φίλους που μας ακούν και ίσως ήθελαν έτσι δύο πράγματα παραπάνω να τα πω εντάχει, ότι ο Παύλος Βλαστός θεωρείται ο πατέρας της κριτικής λαογραφίας, ότι ήταν αμαριανός, γεννήθηκε στο Αμάρι το 1832, θεωρείται ένας από τους λόγιους του 19ου αιώνα στην Κρήτη, αγάπησε το λαϊκό πολιτισμό του νησιού, έτρεξε από άκρη σε άκρη το νησί, κατέγραψε τη λαογραφία. Υπάρχουν χειρόγραφοι, πάρα πολλοί χειρόγραφοι τόμοι, όπως είπε ο Θάνος, στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Είχε βέβαια και μια παιδεία που του επέτρεψε να μπορέσει να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που βρήκε και γνώσεις βυζαντινής σημειολογίας. Ήταν και ψάλτης στον Άγιο Μινά εδώ στο Ηράκλειο, έτσι. Και έκανε επίσης και άλλες παρατηρήσεις, αστρονομικές, εορταστικούς αγερμούς και πολλά και διάφορα. Μια προσωπική, το λέω αυτά για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούν ότι ήταν μια πολύ σημαντική. Δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Δεν κατέγραψε δηλαδή μόνο τα κάλαντα. Ήταν ένας συστηματικός καταγραφέας της λαογραφίας του νησιού και τώρα είναι πολύ ωραίο που μελετώνται αυτά τα αρχεία του και ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα δούμε και με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, να δούμε και κάποιο βιβλίο σχετικά. Να δώσουμε κάποιες ευχές. Εμείς θα ακούσουμε τις πρωτοχρονιάς, σε λίγο θα ακούσουμε τις πρωτοχρονιάς. Ακριβώς. Τα κάλαντα και θα μπορούσαμε να ακούσουμε, να τα ακούσουμε και λίγο χωρίς τη μουσική. Αρχή τα κάλαντα, αρχή του Γεναρίου. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία.
Φορεί χαλκοποδήματα και σιδερένια μάτια. Βασίλη, πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις? Από το δάσκαλο έρχομαι, στη μάνα μου πηγαίνω. Μα αν έρχεσαι από δάσκαλο, πέ μας την αλφαβήτα. Στην πατερίτσα κούμπησε να πει την αλφαβήτα. Κι η πατερίτσα ήταν χλωρή και χάμνησε κλονάρι. Κλονάρι χρυσοκλόναρο και αργυροκεντημένο. Θέλετε κι άλλο? Ωραία. Για να καταλάβουμε έτσι λίγο περισσότερο, θα τα ακούσουμε και με τη μουσική λοιπόν. Ακριβώς. Είναι 200 ετών αυτά τα κάλαντα περίπου. Και επειδή θέλουμε να κλείσουμε με αυτά και να μην υπάρξουν παρεμβολές, να πούμε τις ευχές μας, να πείτε και τις ευχές σας, να τις πούμε και εμείς για τους φίλους που μας ακούν και να κλείσουμε με τα κάλαντα αυτά. Ας ξεκινήσουμε με το Θάνο. Θα πρωτοτυπήσω. Παίρνω το λόγο μόνος μου, με συγχωρείτε γι' αυτό. Θα ήθελα να πρωτοτυπήσω να μην μπούμε τις ευχές που ακούγονται ευρέως παντού και καταλήγουν να είναι μόνο λόγια. Εγώ θέλω να ευχηθώ με μια μαντινάδα. Βεβαίως. Για να μην ξεχνάμε και τη δική μας παράδοση στην Κρητική. Με μια μαντινάδα ενός πολύ αδερφικού μου φίλου. Θα το πω το όνομα γιατί θεωρώ πρέπει να ακούγονται οι δημιουργοί. Του Βασίλη του Τερζάκη, και λέει «Καινούργιε χρόνε, λέει, στου παλιού, τα χνάρια μη βαδίσεις. Υγεία, τύχη και έρωτα στους ανθρώπους να σκορπίσεις». Τι ωραία, δεν μη σχολιάσουμε. Τα λέει όλα. Τι να πούμε τώρα. Όλα, όχι. Θα πεις, μιλάμε και στον ενικό βέβαια, αν και δεν το συνηθίζω. Και αν επιτρέπετε να πω ότι περιμένουμε όλο τον κόσμο να πιούμε και να γλεντήσουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Όποιος θέλει πληροφορίες είναι εύκολο να βρει, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση. Αλλά το περιμένουμε μαζί με τον αδερφό μου να πιούμε, να φάμε, να γλεντήσουμε. Ας πούμε το μέρος, γιορτές είναι. Γιορτές είναι. Ας μην κάνουμε διαφήμιση, είναι όλα στο διαδίκτυο. Ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να αναζητήσει. Ωραία, ωραία. Γρήγορα λοιπόν για να προλάβουμε να ακούσουμε και τα κάλαντα. Εγώ δεν θα πρωτοτυπήσω, απλώς θα πω να έχουμε όλη υγεία, να είμαστε καλά, αγάπη, πολύ αγάπη. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί με λένε και Βασιλεία του κανονικού κόσμου. Χρόνια πολλά λοιπόν, εκ των προτέρων. Θα κεράσω βεβαίως. Γρηγόρη. Και εγώ τα ίδια να ευχηθώ, υγεία πάνω απ' όλα και φώτιση σε όλους. Και φώτιση. Και Έλενα. Αγάπη, γαλήνη, βασικό, ομόνοια στους ανθρώπους, αυτό, στις οικογένειες. Με αυτές τις ευχές συμπληρώνουμε και εμείς τις δικές μας φίλες και φίλοι, μιας και εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος της εκπομπής και της φετινής χρονιάς. Να είστε καλά, να περάσετε καλά και με υγεία η νέα χρονιά. Προπάντων με υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται. Ευχαριστώντας τα παιδιά, κλείνουμε με κριτικά κάλαντα. Χρόνια σας πολλά, να είστε όλοι καλά. Να μην παραλείψουμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε. Η χαρά είναι δική μας. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές και σε εσάς υπόλοιπο.